εικόνες εγκατάλειψης παρουσιάζει η παιδική χαρά στην Πάνω Σούδα, όπου καθημερινά αποτελεί χώρο αναψυχής για δεκάδες παιδιά. Χόρτα, παγκάκι σπασμένο και τσουλήθρα σε ρόλο εξολοθρευτή. Όπως βλέπετε κι εσείς, δεν υπάρχει κάποιος να συντηρήσει τη συγκεκριμένη παιδική χαρά. Οι μπρόκες προεξέχουν με αποτέλεσμα να υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος. Τι απαντά όμως η Δημοτική Αρχή? Θα επιδιώξουμε σε κάθε περιοχή, ιδιαίτερα όπου υπάρχει ένα σχολείο και υπάρχει δίπλα ένα πάρκο και είναι πολλές αυτές οι περιοχές, να περάσουμε αυτό το πνεύμα ιδιαίτερα στα παιδιά. Ο κάθε πολίτης όμως έχει τη δικιά του ευθύνη να κάνει τη δικιά του υπόδειξη σε όποιον βλέπει ότι κάνει μια παράνομη πράξη εναντίον του δημόσιου χώρου. Πέρα όμως από την υιοθέτηση των δημόσιων χώρων από τους δημότες, η ίδια η Δημοτική Αρχή οφείλει να συντηρήσει παιδικές χαρές όπως αυτή που βρισκόμαστε εδώ. Πολλές από τις επιφάνειες χρήζουν συντήρησης, μεταλλικές είτε ξύλινες. Ούτε καν δεν υπάρχει πλαστικό δάπεδο προκειμένου να προστατεύονται τα παιδιά από τα ατυχήματα. Σε αντίθεση με την παιδική χαρά, στην Πάνω Σούδα, χθες παραδόθηκε στην περιοχή στο Καμπάνι μία πλήρως αναβαθμισμένη και πιστοποιημένη παιδική χαρά μετά από μία σειρά παρεμβάσεων του Δήμου Χανίων. Να χαρούν ένα εξαιρετικό χώρο και μάλιστα στα πλαίσια αυτής της δράσης του Δήμου μας έχουν να σκεφτούν και με ποιο τρόπο θα διατηρήσουν, με ποιο τρόπο θα προστατεύσουν αυτό το πάρα πολύ ωραίο πάρκο που αναβαθμίσαμε ως Δήμος Χανίων. Είναι μία από τις 4 παιδικές χαρές που βρέθηκαν το προηγούμενο διάστημα στο επίκεντρο των βανδάλων και η Δημοτική Αρχή Χανίων προχώρησε στην αναβάθμισή τους. Το κέντρο της παιδικής χαράς κοσμεί ένα εντυπωσιακό ξύλινο καράβι, όπου τα παιδιά του πρώτου δημοτικού σχολείου και νηπιαγωγείου Κουνουπηδιανών είχαν την ευκαιρία να απασχοληθούν δημιουργικά, παίζοντας πινκ-πονκ και σκάκι. Πόντες για τη Μαρίνα και τελικά. Τα σχολεία μας ακολουθούν τέτοια προγράμματα σεβασμό του φυσικού περιβάλλοντος αλλά και του ανθρωπογενούς, του πολιτισμού μας, κάτι το οποίο όλοι οφείλουμε να διατηρήσουμε. Η Δημοτική Αρχή απίφθινε κάλεσμα στους πολίτες να υιοθετήσουν τους κοινόχρηστους χώρους, δίνοντας το παράδειγμα και σεβόμενη τη δημόσια περιουσία. Κοινωνία πλέον, ως οικογένεια, ως σχολική κοινότητα, να επικοινωνήσουμε με τα παιδιά μας, με τους νέους μας, με τους συμπολίτες μας και να τους εξηγήσουμε ότι ο χώρος τον οποίο πρέπει να προστατεύουμε δεν είναι μόνο ο δικός μας ιδιωτικός χώρος, το σπίτι μας ή το αυτοκίνητό μας. Είναι πολύ σημαντικός ο κοινός μας χώρος. Ανήκει σε όλους μας ο κοινός χώρος.